Διαστήματα πέμπτης ελαττωμένης στις μείζονες κλίμακες. Έχουμε για παράδειγμα το διάστημα δωδίεση σολ και τίθεται το ερώτημα σε ποιες κλίμακες βρίσκεται. Σε μία θα βρίσκεται. Ένα διάστημα πέμπτης ελαττωμένης βρίσκεται σε μία κλίμακα. Σε ποια μείζωνα κλίμακα λοιπόν θα βρούμε το διάστημα δωδίεση σολ, που θα έχουμε ταυτόχρονα δωδίεση και σολ. Θα πρέπει να θυμόμαστε ότι η θεμέλιος του διαστήματος πέμπτης ελαττωμένης είναι ο προσαγωγέας, η έβδομη νότα μείζωνος κλίμακας. Άρα λοιπόν, σε ποια μείζωνα κλίμακα βρίσκεται το διάστημα δωδίεση σολ? Το δωδίεση είναι ο προσαγωγέας. Η νότα δωδίεση είναι προσαγωγέας της κλίμακας ρε μείζων. Η έβδομη νότα της ρε είναι το δωδίεση. Βλέπουμε ότι υπάρχει δωδίεση και σολ στην κλίμακα. Άρα το διάστημα δωδίεση σολ βρίσκεται στην κλίμακα ρε μείζωνα. Αν θέλαμε να βρούμε διαστήματα τετάρτης αυξημένης στις μείζωνες κλίμακες. Για την έβρεση σε κλίμακες διαστημάτων τετάρτης αυξημένης, αναστρέφουμε τα διαστήματα και ακολουθούμε τη διαδικασία έβρεσης διαστημάτων πέμπτης ελαττωμένης. Πριν δε θέσαμε το ερώτημα το διάστημα δωδίεση σολ σε ποια κλίμακα είναι, τώρα θέτουμε το ανάποδο, δηλαδή το διάστημα σολ δωδίεση σε ποιες κλίμακες βρίσκεται, σε ποια κλίμακα συγκεκριμένη. Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν ή θα αναστρέψουμε το διάστημα ή θα το κάνουμε δωδίεση σολ, όπου το δωδίεση είναι προσαγωγέας της κλίμακας ρε, η βάση του διαστήματος, ή έχοντας μπροστά μας το σολ δωδίεση θα καταλάβουμε ότι η κορυφή του διαστήματος, η πάνω νότα, είναι ο προσαγωγέας της κλίμακας. Σολ δωδίεση είναι ένα διάστημα που βρίσκεται στην κλίμακα ρε μείζωνα, στην κλίμακα ρε και μόνο.